αυτό το υπέροχο το κουκλίστικο μέρος με τις ροδιές και τα ρόδια που είχε πάνω. Θα δείτε και το υπόλοιπο το κομμάτι γιατί το λέω τώρα. Συμφωνείτε? Είναι του Στέφανο του Κουφού. Ναι παιδιά, οι εγκαταστάσεις, ο γνωστός ο Στέφανος που ανήκει στο σύλλογο της VIP και σήμερα θα μας πετάξει, θα μας εκθέσει τα περιστέρια του για λογαριασμό του πάνελ της Βορείου Ελλάδος. Ναι. Εδώ είμαστε λοιπόν στο νομό Ημαθίας, στο φιλαράκι μας ο Στέφανο. Ο μήνας έχει 11 του Νοέμβρη του 2023. Και πετάμε λοιπόν για το πάνελ. Ετοιμάζει τώρα τα έργα του όλα. Είχαμε ένα πολύ κακό καιρό το πρωί, βροχές, καρεκλοπόδαρα, έδειχνε για αρκετές ώρες. Σταμάτησε και τώρα έβγαλε ένα ήλιο καραήλιο. Στεφανάκο, πάμε, ναι. Πάμε. Ναι, οι λιγοστοί θεατές που έχουμε του πάνελ είναι δεξιά. Εγώ έχω έρθει εδώ και ο καιρός άλλαξε. Ενώ είχαμε το πρωί βοριά, τώρα έχει γυρίσει νοτιάς. Καλός ο νοτιάς, ναι. Όταν έχουμε τον ήλιο πλάτη είναι τέλεια, παιδιά, ναι. Ξεκινάμε. Ασπρουδερά έχει πολύ ωραία και από ό,τι μου πεθάνε η ομάδα του μισά-μισά. Μισά σταχτία και μισά σπουδερά. Και θα δούμε λοιπόν τόσο πρόημα τι δουλειά έχει κάνει και αυτός. Τόσο πρόημα, το λέω και το τονίζω. Είναι πρόημα, ναι. Είναι μια εποχή νωρίς. Πάμε, πάμε Στεφανάκο, ναι. Αυτά εδώ είναι τα λιοντάρια του. Έξυπνο, ε. Έχει ετοιμάσει τις ταΐστρες και πάνε αυτοί στην ταΐστρα. Ναι, έχει και σταχτιά. Και ασπουδερά. Φανταστικά έχουμε τον ήλιο πλάτη και θα δούμε πολύ ωραία πλάνα, ναι. Και τα τελευταία χρόνια ο Στέφανος μας έχει μάθει σε φτερουγισιές πολυτελείας. Κάπως έτσι δηλαδή, αυτό εννοώ πολυτελείας, τέτοια. Κρεμαστά, σαν τα σταφύλια κρεμάνε. Πάμε τώρα στην ομάδα, ναι. Πω, που πήγε, κοιτάξτε που πήγε η ομάδα, ε. Ναι, έχει πιάσει ένα αεράκι έτσι λίγο, κάνα τριαράκι μποφόρα αυτή τη στιγμή. Και τα κοπάνισε μέσα και τα σταχτιά του είναι. Εγώ λέγα για το σουλουποειδή, αλλά και τα σταχτιά είναι φανταστικά. Αυτός λοιπόν είναι ο φίλος μας ο Στέφανος. Παιδιά, κοιτάξτε τι περιστερούκλες έχει. Λοιπόν, κάτσε να αφήσω αυτά τώρα και γυρνάω πάλι εδώ. Εδώ έχουμε κάτι ακινησίες, βλέπω εδώ. Πω, λέω. Κοιτάξτε. Κοιτάξτε και θαυμάστε, κύριοι. Αυτά είναι σουλουποειδή. Είναι τώρα, θα τα δούμε κάτω. Γιατί έχει και τσίλικα, έχει και αλατζούδικα. Άλλο πιο κάτω. Πάω να φύγω και βλέπω άλλο. Τέτοιο. Τέτοιο στυλ. Είναι καλός, πολύ καλός. Και με αέρα κόντρα, ε. Ναι, έχει κόντρα, κόντρα, μεγάλη κόντρα. Φυσάει επάνω, ναι. Δεν έχουμε το βεριώτικο τον καιρό που θέλουν εδώ τις άπνιες να ζορίζονται και να δείχνουν όλο τους το μεγαλείο στα φτερά. Λοιπόν, κάτσε να αφήσω και αυτό. Βλέπω ένα άλλο ασπρουδερό στο βάθος μέσα. Τα έχει κοπανίσει και πίσω ο καιρός. Και κοντράρουν και έρχονται συνέχεια. Παρόλο που είναι στην κόντρα, βγάζουν και ωραία φτερά. Ναι. Και δυναμικός. Πολύ. Κάτσε να γυρίσω μία πίσω να πάρω φόρα. Αφού λοιπόν πήρα φόρα, ξαναπάω επάνω. Ναι, ναι, έχει πιάσει αέρα. Δεν θέλαμε τόσο αέρα γιατί είναι θεαματικά τα πουλιά και ζορίζονται και δεν βλέπουμε την πραγματική τους αξία. Παρόλα αυτά βλέπουμε άλλα στοιχεία που έχουν πάει. Βλέπω ένα τζινί, ρε παιδιά, έχει αλλάξει χωριό αυτός, ναι, έφυγε από εδώ. Και το σουλούπι, και ένα σουλουπάκι είναι από πίσω του. Αυτό είναι πιο μέσα. Εδώ μου έχει τερματίσει και το zoom. Να κι άλλο έρχεται από εκεί, ναι, κοντράρουν τώρα, κόντρες για να μην χαθούνε, ναι. Κάτσε να αφήσω αυτά. Εδώ, με το άλλο το μάτι, βλέπω κάτι και ασπρίζει. Μια κουκίδα. Αυτή εδώ η κουκίδα, ναι. Αυτή εδώ είναι ένα ασπρουδερό περιστέρι του φίλου μας του Στέφανου. Να τα και τα σταχτιά. Κόντρα είναι και έρχονται προς τα πάνω συνέχεια, έρχονται για μας. Αυτά τώρα λογικά, άμα φτάσουν πάνω, θα σταματήσουν εκεί, θα ξεραθούν. Πολύ δυνατό καιρό, ναι. Κάτω δεν φυσάει τόσο πολύ. Αλλά επάνω έχει πολύ αέρα. Πάρα πολύ αέρα. Κουκίδες, ναι, ναι, μέσα εκεί.
Λοιπόν, για να δούμε τώρα εδώ. Νομίζω ότι έχει ένα τζινάκο που... Να το, έχει έρθει αυτός από πάνω. Εδώ είμαστε, ναι. Στην κόντρα ένα και περιμένει τώρα αυτός. Ναι, ήρθε. Και άλλη μία διάδα. Και τώρα πετάνε ωραία, αλλά βέβαια όταν έχουμε καιρό χωρίς αέρα, εδώ βλέπουμε άλλες φτερουγγισιές. Θα έλεγα σε αυτό το βίντεο θα δούμε την κόντρα τους, τη δύναμή τους, πόσο ψηλά πάνε και μετά και την επιστροφή. Όλα ήρθανε, ναι. Ακούγεται και ο αέρας. Νομίζω και θα το πιάνει και το μικρόφωνο μου. Από τώρα έβαλα και το ψηφιακό. Ναι, τα έχει χάσει ο κόσμος. Κάτω δεν βλέπει τίποτα. Ναι. Άκουσα και τον Στέφανο που λέει νομίζω ότι έρχονται. Για πάμε άλλη μία, να δούμε. Να τα. Τα πιάσε ο γάτος, ναι, στο σβήσιμο. Πραγματικά τώρα είναι στο σβήσιμο, ναι. Ναι, κάλεσε, γιατί έχουν πάει κάποιοι, έχουν φύγει. Αυτά είναι από πάνω, αλλά είδαμε το άλλο το μάτι, τώρα ένα στίγμα. Στίγματα φαίνονται, ναι. Κάτσε ένα ασπρουδερό γυαλίζει, να, εδώ, κάπου εδώ. Κάπου εδώ λέω τώρα, να δούμε. Να το, είχα δίκιο. Βλέπετε, εκεί είναι σταματημένα τα πουλιά, έτσι. Απλά είναι πολύ ψηλά και εκεί πάνω έχει πολύ αέρα. Έχει τσιμπήσει αυτό, έρχεται από εκεί. Ναι, κάνει βήμα για πεσό, κοιτάξτε, από το σβήσιμο. Κάτσε όμως, μην χάσουμε την εικόνα, γιατί έρχονται. Όλα έρχονται, όλα. Αμάν, πάνω στην κάμερα. Τον είχα ζουμάρει κιόλας. Αυτός πρέπει να κλείσει και την παράσταση. Ναι, δεν υπάρχει τίποτα. Πάπαλα, όχι, έρχονται άλλα δύο. Τα εκεί που λες ότι τελειώσανε. Ακούτε και το χειροκρότημα. Πολύ καλός, παιδιά. Έκανε ένα χαβά πολύ δυνατό. Πολύ δυνατό, θα έλεγα. Με κακό καιρό. Μην σας ξεγελάει εκεί ο ήλιος που βλέπετε. Θα πιάσω και αυτά εδώ. Που μαζί ήρθαμε ζουμαριστά. Τώρα τελείωσε, ναι. Τέλος. Αυτό ήταν, ναι. Όντε να κλείσω, ναι. Ναι, τέλος. Έκλεισε και την παράσταση, ναι. Το είπε και ο ίδιος, και αυτό τέλος. Φτάσαμε και στο χώρο μας. Αυτό εδώ είναι το μοσαϊκό. Μοσαϊκό λέω γιατί έχει απ' όλα. Ο Στέφανος είναι, το ξέρουμε, Απόλλων που λέμε. Εννοώ σε χρώματα. Όχι ότι έχει Απόλλων. Δεν έχει πάρει από τον Απόλλων, να έχει δικά του. Αρκετά χρόνια τα δουλεύει. Να τα και τα τσιλιδικάκια του. Ξέρω ότι έχει για λατζούδικα. Και σαξάνια έχει και μαύρα και σταχτιά απ' όλα. Λοιπόν... Λείπουνε κανένα δυο ακόμα, αλλά εκεί που πήγανε τα περιστέρια δικαιολογούνται. Και λόγω του πρωτοκόλλου έπρεπε να έρθω να τα τραβήξω και να φύγουμε στον επόμενο. Να πάμε. Μπαίνουμε στην Αλεξάνδρεια μετά. Να πετάξουν και τα υπόλοιπα τα παιδιά του πάνελ. Άλλη μια τετράδα είναι εκεί μέσα, ναι. Θα μας πει και αυτός δύο βέβαια.
Έτσι θέλω, γελαστό. Λοιπόν, Στεφανάκο, καταρχήν πλήσουν άλλου και τώρα βλέπω είναι ένα άλλο Στέφανο. Με άλλα εργαλεία, άλλα γυαλιά, άλλα μπουφάν. Λοιπόν, πέταξε του Γιάννη τα πουλιά, έβαλε και το δικό στο Χαβά. Λοιπόν, να μιλήσουμε λίγο για το Χαβά. Να ακούσει ο κόσμο όσο μπορούμε να το βάλουμε στο πνεύμα. Όσο μπορούμε. Γιατί αλλιώ είναι να τα βλέπει ζωντανά και αλλιώ τώρα από την κάμερα. Όπω και να γίνει, έτσι. Έκανε ένα Χαβά, θα το χαρακτήριζα, είχα μάθει συνήθω εδώ με σένα πετάγαμε με άπνιε πέταγε. Και είχαμε και τέτοια βίντεο. Σήμερα, ρε φίλε, είχε καιρό. Έπιασε αέρα σε σένα. Και αποδείξαμε ότι και στον καιρό ήταν λιοντάρια. Λοιπόν, ωραίο, ωραία κίνηση. Τα πουλιά φύγανε πολύ μακριά. Θα παρέσυρε και ο καιρό. Δεν είχαμε τώρα απέτηση να δούμε και ένα τα λαλά που βγάζουν τα περιστέρια σου. Αλλά πάλι το θεαματάκι το βγάλανε. Σημασία έχει ότι κοντράρανε, το νικήσανε τον καιρό και ήρθανε. Και μόνο και μόνο γι' αυτό συγχαρητήρια και για ένα άλλο ακόμα για την εποχή, ρε φίλε. Εντάξει, τώρα μιλάμε για 11 του Νοέμβρη, έτσι. Σχεδόν κανείς δεν πετάει περιστέρια. Λοιπόν, εσύ τα πέταξες, τα έκθεσες και από μένα μπράβο σου και συγχαρητήρια. Πάρ' το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Παναγιώτη, για τα καλά σου λόγια. Λοιπόν, τι να πω, τα είπα στο Γιάννη, κάτι διαφορετικό να πω, να αφιερώσω πάλι αυτή την πεταξιά στην οικογένειά μου που με στηρίζει. Και πάλι εύχομαι καλή επιτυχία στους επόμενους που θα πετάξουν σήμερα και αύριο τα παιδιά στην Τολεμαίδα. Να έχουν καλύτερο καιρό από αυτόν τέλος πάντων. Ό,τι φωτίσει ο Θεός να κάνω. Να το κλείσω τώρα εγώ. Κλείστο, Παναγιώτη. Και σου εύχομαι στο VIP που θα πετάξεις εκεί να ασκήσεις. Να έχουμε έναν καλό καιρό και να είναι και τα πουλιά πιο γυμνασμένα και να δούμε την πραγματική εικόνα του Στέφανο που ξέρουμε. Εντάξει. Μακάρι, μακάρι. Έγινε. Μακάρι, γεια σου, φίλε μου. Γεια σου, Στεφανή. Γεια.